Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή μέρα που ψηφίζεται αυτό το νομοσχέδιο είναι μια μέρα δημοκρατίας για τη χώρα και για την κοινωνία. Είναι μια μέρα στην οποία προσβλέπουν χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες οικογένειες για την αποκατάσταση του δίκαιου τους, της ζωής τους, της αξιοπρέπειάς τους. Θέλω να σας πω ευθέως ότι οι τροπολογίες οι οποίες κατετέθησαν είναι ένα πολύ μικρό μέρος, σας το είπα και προηγούμενα, από αυτές που θα μπορούσαν να κατατεθούν αν υπήρχε μια μεγαλύτερη δυνατότητα, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δημοσιονομική, για την αποκατάσταση ενός μικρού έστω μέρους όσων την προηγούμενη 15ετία και πριν την κρίση δηλαδή, είχαν σφόδρα αδικηθεί στο όνομα των πελατειακών σχέσεων τις οποίες στείνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι κυριολεκτικά τους ρίχνανε στο περιθώριο της οικονομίας, της κοινωνίας, της ζωής με αδικίες τρομακτικές. Προχθές στην διαδήλωση της Πρωτομαγιάς ήμασταν κοντά-κοντά με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γυναίκες και άντρες μείνανε όρθιοι, επιβίωσαν μετά από αυτή την λέλαπα η οποία οφείλονταν κυριολεκτικά σε ένα πολιτικό και κοινωνικό μίσος προς τις πιο αδύναμες και ευπαθείς κατηγορίες πολιτών αυτής της χώρας από τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Σας το λέμε ευθύτατα και δεν δεχόμαστε επ' αυτού, κύριε Αθανασίου, καμία διάψευση. Παρότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας προδεκαπενθημέρου είχε προβλέψει, ήταν η άποψή του, είχε δικαίωμα να το κάνει, το είχα πει και τότε, ότι αυτό το νομοσχέδιο θα θεωρηθεί από τους θεσμούς, όπως είχε πει, ότι είναι μια μονομερής ενέργεια και θα μπλοκαριστεί ενδεχομένως. Σας λέω ευθύτατα, τώρα που τελειώνει αυτή η διαδικασία, σε λίγο και με την ψηφοφορία κατάρθρου. Δεν θέσαμε και δεν δεχθήκαμε να θέσουμε στους θεσμούς στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε, για συζήτηση ούτε για ένα λεπτό αυτό το νομοσχέδιο. Και αν έχετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή εκτίμηση, θα παρακαλούσα πολύ να την καταθέσετε από αυτό το βήμα. Για να μην λέμε λόγια του αέρα. Αυτή η κυβέρνηση νομοθετεί σαν κυβέρνηση κυρίαρχου κράτους, αξιοπρέπειας, ελπίδας, με δυσκολίες, με πολύ μεγάλες δυσκολίες για την ανάκτηση δικαιωμάτων του ελληνικού λαού. Το κατάλαβα. Δεν λέτε να μην το κατάλαβα. Είπατε ταυτόχρονα όμως κάνατε μια γενίκευση και καλό είναι να ξεκαθαρίζουμε τις θέσεις μας και τις τάσεις μας. Δεν είναι. Τι ζήσαμε όμως τα προηγούμενα 3-4 χρόνια. Και θα σας το πω ευθέως τώρα που συμπληρώνεται, κλείνει ένας κύκλος. Μία πολύ σκληρή πολιτική εναντίον των δυνάμεων της εργασίας. Για τη συντριβή των δυνάμεων της εργασίας και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Το κολπάκι, το οποίο πολλές φορές το είχαμε απαντήσει εδώ μέσα, αλλά δεν ήταν εύκολο βέβαια να το απαντήσουμε στα περίφημα δελτία των 8 που αρχίσαν πριν από ένα λεπτό, του κοινωνικού αυτοματισμού, τη στρατηγική που είχατε θέσει, δηλαδή οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, εναντίον των δημοσίων ότι είναι προνομιούχοι, ότι έχουν τη μονιμότητα, ότι είναι άρχοντες, ότι τους καταπιέζουν, ότι μπαίνουν λουκέτα στις δικές τους δουλειές από τους δημόσιους και αντιστρόφως προς τους δημόσιους υπαλλήλους, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, αυτό το κολπάκι του κοινωνικού αυτοματισμού που λειτουργούσε σαν μια διαδραστική λειτουργία μίσους μέσα στην κοινωνία αποκαλύφθηκε πλήρως.
Γιατί? Διότι ταυτόχρονα κάνοντας τώρα τον απολογισμό, και δεν μπορείτε παρά να το κάνετε, δημιουργήσατε όσες πληγές δημιουργήσατε πάνω στο σώμα της δημόσιας διοίκησης, πάνω στο σώμα των δεκάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, ενώ την ίδια ώρα φέρατε το μεσαίωνα και τις συνθήκες ζούγκλας στον ιδιωτικό τομέα. Έρχεστε μία βόλτα μαζί μας, εάν δεν το γνωρίζετε, εάν το αμφισβητείτε, να πάμε να δούμε με ποιες προσωπικές συμβάσεις τα παιδιά μας όταν βρίσκουν δουλειά, με 3 με 3,5 εκατοστάρικα στα σούπερ μάρκετ και αλλού και αλλού, επώνυμες βιομηχανίες κερδοφόρες, για να μην λέτε το παραμύθι ότι αν ανέβαιναν μισθολογικά θα κλείναν οι βιομηχανίες και θα είχαμε περαιτέρω ανεργία. Αυτό είναι μια διαδικασία για ένα ντάμπινγκ πολιτικό ή κοινωνικό, με συγχωρείτε, στη χώρα μας, έτσι ώστε και δημόσιο και ιδιωτικό να καταρρεύσουν μισθοί, να καταρρεύσουν δικαιώματα. Ήταν μια ενιαία στρατηγική από την πλευρά σας, η οποία δυστυχώς είχε και δραματικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα, πέραν του τεράστιου αριθμού της ανεργίας αυτής καθ' αυτής, αυτοί οι οποίοι εργάζονται και κυρίως τα νεότερα παιδιά βρίσκονται σε μια δραματική κατάσταση και από πλευράς όχι μόνο αμοιβής, δικαιωμάτων εργασιακών. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα γνωρίζετε. Ερχόμαστε λοιπόν με ένα νομοσχέδιο το οποίο αποτελεί το πρώτο βήμα πραγματικά για τον εκδημοκρατισμό και πραγματικά για να σταθεί η δημόσια διοίκηση στα πόδια της. Αυτό το οποίο εσείς λέτε κρατισμός δεν είναι παρά η δυνατότητα αξιοποίησης της δημόσιας διοίκησης υπέρ του πολίτη για καλύτερες υπηρεσίες, για τη δυνατότητα πραγματικά η χώρα να πηγαίνει προς τα μπροστά και όχι για να δουλεύουν τα υπουργεία και η κεντρική κυβέρνηση υπέρ των σαπρόφυτων, δηλαδή υπέρ μικρών, μεγαλύτερων ή ενδιάμεσων φορέων, οι οποίοι στείνονται εποφελία της λεγόμενης ιδιωτικής οικονομίας με όλη την τεχνογνωσία, με στελέχη και με τα project του δημόσιου τομέα και των υπουργείων, τα οποία ήταν και η στρατηγική σας. Αυτή ήταν η στρατηγική σας. Στο όνομα του μικρού κράτους εννοούσατε να δουλεύει ένα μικρό επιτελικό κράτος για να είναι ιδίωδος, για να διαμορφώνονται δεκάδες, εκατοντάδες τέτοιες εταιρείες, επιχειρήσεις, δομές με πελατειακά κριτήρια, ακουμπισμένες πάνω, γι' αυτό είπα τη λέξη απρόφυτα, πάνω στη δημόσια διοίκηση, για να κάνουν όλες τις κύριες δουλειές που κανονικά η δημόσια διοίκηση θα έπρεπε να κάνει. Αυτή η στρατηγική λοιπόν πραγματικά χρεοκόπησε, αυτή η στρατηγική τελείωσε. Είμαστε υπερήφανοι γιατί δεν είδαμε ούτε μια στιγμή μπλε, κόκκινα, πράσινα, διαβατήρια, προελεύσεις για όλους όσους βρεθήκανε μέσα στη δημόσια διοίκηση, ακόμα και με μαζικές πελατειακού τύπου πολιτικές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τους είδαμε και τους βλέπουμε ως εργαζόμενους, ως υπάλληλους, ως δημοσιοϋπαλληλία, ως στελέχη της δημόσιας διοίκησης και προσπαθούμε μαζί τους, δεν είναι εύκολη δουλειά για να είμαστε ειλικρινείς, προσπαθούμε να συνεννοηθούμε, να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις δυνάμεις και να προχωρήσουμε. Είναι δυνατόν να μιλάτε για το ότι η αριστερά στείνει κράτος, στείνει κομματικό κράτος? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Είναι το ανέκδοτο του χειμώνα. Επιθεωρήσεις αν υπήρχαν το καλοκαίρι θα έλεγαν για το πώς επώνυμα στελέχη της παράταξής σας μιλάνε για οικογενειοκρατία και για στήσιμο κράτους πελατειακού, κομματικού από πλευράς της σημερινής κυβέρνησης, που δεν είναι της αριστεράς, με συγχωρείτε, είναι της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, είναι μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Από πού ως πού? Από πού ως πού, ναι. Κρατηθείτε. Και 12... Ακούστε, για να τελειώσω με αυτό, να σας πω ευθέως. Σας το είχα πει και την άλλη φορά. Στελέχοι που θα κληθούν και καλούνται ήδη να ασκήσουν αυτή την αντιμνημονιακή πολιτική, δηλαδή να πάμε κόντρα
σε εφαρμαστικούς νόμους, με κατάργηση εφαρμοστικών νόμων για να περάσει η άλλη πολιτική. Μετά από αυτή τη λέλαπα, δεν μπορεί να είναι ουδέτερα τεχνοκρατικά στελέχη της... Ηρεμήστε, όχι. Είναι στελέχη πολιτικά, άντρες και γυναίκες, που έχουν άποψη... Δεν είναι ουδέτεροι για το τι έγινε στη χώρα και για το πώς η χώρα θα αναστηθεί και θα θεραπευτεί. Μην μιλάτε εσείς, να μην σας φέρω τώρα τις λίστες, μας ερχόταν για τις ανεξάρτητες και για άλλες αρχές ή άλλα πράγματα. Δεν θα μπω, σας το είχα πει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν θα μπω ποτέ σε μια τέτοια κόντρα ληστών, στοιχείων, φακέλων κλπ. Μην λέτε όμως πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι πραγματικά σε κρίσιμους, σε κύριους χώρους, άντρες και γυναίκες που έχουν τα τυπικά και όχι μόνο και ανώτερα από τα τυπικά προσόντα, μαζί με την κυβέρνηση να δίνουν αυτή τη μάχη. Πράγμα δηλαδή που εσείς κάνατε εν κρυπτό και παραβίστο, με πελατειακές σχέσεις επί δεκαετίες, αρνείστε αυτή τη στιγμή να δεχτείτε ότι έστω κατά ένα τεταρτημόριο, έστω κατά ένα ποσοστό, συμβαίνει για να αντιστραφεί αυτή η πολιτική και να εφαρμοστούν άλλες πολιτικές. Γιατί το αρνείστε? Είναι παράνομο ή δεν είναι εύλογο? Αυτό όμως δεν έχει σχέση με τη δημόσια διοίκηση καθ' αυτή, για όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης που λειτουργεί στο πλαίσιο της σημερινής πολιτικής με άριστη έως καλή συνεργασία με τους υπουργούς. Στηριζόμαστε, θα στηρίξουμε σε όλα τα επίπεδα και πραγματικά θα κάνουμε τομές πάρα πολύ μεγάλες που όλοι ενδεχομένως θα τις θέλαμε και τις έχουμε κατά καιρούς ευαγγελιστεί, γιατί, και αυτό είναι η τελευταία κουβέντα μου κυρία Πρόεδρε, στο προηγούμενο διάστημα και μεσούσης της κρίσης, κρατήστε το, κάποια στιγμή θα γίνει ο απολογισμός και για αυτό το ζήτημα, καθόλου δεν θεραπεύτηκαν οι μόνιμες δυσλειτουργίες και οι μόνιμες ασθένειες της δημόσιας διοίκησης και καθόλου δεν σμικρύνθηκε το πελατειακό κράτος, παρότι υπήρχαν και οι ανάγκες και οι δυνατότητες και σε τελευταία ανάλυση δεν είναι δυνατόν να εξαντλείτε τη δικιά σας πολιτική παρουσία όλη αυτά τα χρόνια χτυπώντας αλήπητα, επαναλαμβάνω, τις πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες αυτής της χώρας για να αποδώσετε ένα λογαριασμό εκεί τον οποίο αποδίδατε, δηλαδή στην Τρόικα. Και για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα γιατί είναι 11.300 και όχι 15.000 αυτοί για τους οποίους γίνονται οι προσλήψεις, ίσως θα πρέπει να ξέρουν, το λέω και για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν φέρει ντάνα τροπολογίες και καλά κάνουν, είναι σε επαφή με την κοινωνία και με τις πραγματικές ανάγκες. Προβλέπατε άλλες 7.500 απολύσεις μέσα στο 2015 και γι' αυτό δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Επειδή δεν κάνουμε και 7.500 απολύσεις, δεν είναι ότι προσλαμβάνουμε 11.300. Στον προϋπολογισμό αφαιρούνταν το ποσό από 7.500 οι οποίοι θα φεύγανε μέσα στο 2015. Αυτές είναι οι αλήθειες. Και όχι αυτά τα οποία ακουγόντουσαν προηγούμενα που θυχθήκατε επειδή ήρθαν τροπολογίες οι οποίες είναι εκεί επιμέρες, είναι αναρτημένες, έχουν συζητηθεί στο δημόσιο χώρο και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται και μια ευαισθησία όταν αυτές οι τροπολογίες έχουν να κάνουν με τον πόνο και το βιός δεκάδων και εκατοντάδων ανθρώπων που αδικηθήκανε πάρα πολύ. Αυτή η δική αδικία σήμερα σταματάει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Τον κύριο Βούτσι, το λόγο...